Μία ανάσα από τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο του βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί του Ιωνικού με 2-0 και την ήττα του Παναθηναϊκού στην Πάτρα. Ο Γιαννακόπουλος με πλασέ έκανε το 1-0 στο 10. Το 2-0 έγινε στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου με κεφαλιά ψαράκι του Αλεξανδρή, ο οποίος έδωσε στο 66 τη θέση του στο Γιοβάνι. Ο Βραζιλιάνος Σάσος, που επανεμφανίστηκε μετά από 5 μήνες, ευχαρίστησε το Θεό, τους γιατρούς του, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να μείνει πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Το πιο σημαντικό είναι να ευχαριστήσει το πρώτο Θεό, γιατί του έδωσε την δύναμη, του έδωσε την ευκαιρία να είναι εδώ στο Ολυμπιακό τώρα και του έδωσε την ευκαιρία να κάνει μια κήρυξη πολύ δύσκολη, πολύ καλό επαγγελματία όπως ο Μπαλίδη και ο γιατρός. Ότι θέλει να κάτσει στον Ολυμπιακό για πολλά χρόνια. Θέλει να πει ευχαριστώ του κόσμου από αυτή την αγάπη που έχει σε αυτό. Οδυνηρή εκτός έδρας ήταν υπέστη ο Παναθηναϊκός από την Παναχαϊκή με 1-0 και έμεινε 4 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Τον γκολ των Πατρινών σημείωσε ο Κατσουράνης στο 60. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην Παναχαϊκή για την νίκη της και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εμείς αντέξαμε μέχρι εδώ με όλες τις γνωστές συνθήκες που μπορεί να αντέξει μια ομάδα. Ηρακλής Όφη 0-3. Ο Μάουρος το 17 έκανε με συρτό σουτ το 0-1. Ο ίδιος παίκτης διπλασίασε στο 78. 3 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο Μίτιτς διαμόρφωσε το τελικό 0-3. Πανιώνιος ΑΕΚ 0-2. Και τα δύο τέρματα σημείωσε ο Νικολαίδης που διανύει περίοδο φόρμας. Το πρώτο στο 22. Το δεύτερο 14 λεπτά αργότερα. Πανιλιακός Άρης 1-2. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 8 λεπτό με υπέροχο βολέ του Χριστοδούλου. Πολύ ωραίο και το δεύτερο γκολ του Άρη με τον Κλούσεβιτς στο 32. Ο Πανιλιακός μείωσε στο 74 με πλασέ του Ζιάκα. Εθνικός Αστέρας Σκόντα Ξάνθη 1-0 με γκολ του Μισέμισε στο 41 το λεπτό. Εγγλέζικο σκορ στη Ριζούπολη και Απόλλων Τρίκαλα 5-2. Το 0-1 ο Γκανάς στο 18. Το 1-1 ο Σκαρμούτσος με θαυμάσιο σούτ στο 39. Ο ίδιος παίκτης ανέβασε στο 47 σε 2-1. Τα Τρίκαλα ισοφάρισαν με κεφαλιά του Χλωρού στο 53. Ο Απόλλωνας προηγήθηκε με τον Παπαδημητρίου στο 60. 12 λεπτά αργότερα ο Σκαρμούτσος σημείωσε το τρίτο προσωπικό του τέρμα κάνοντας hat-trick. Το σκορ έκλεισε ο Λαμπριάκος στο 88. Προχθές Καβάλα Καλαμάτα 0-1. Η 30η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τη συνάντηση προοδευτικής ΠΑΟΚ που αρχίζει στις 5 το απόγευμα.